Sa δέσουμε το μετρητή σπυρωμάτων. Στα αγγλικά λέγεται thread chasing dial, δηλαδή η μετάφραση θα ήταν κυνηγός σπυρωμάτων. Δεν νομίζω ότι στα ελληνικά είναι τόσο σωστή η έκφραση κυνηγός σπυρωμάτων. Πιο σωστό είναι μετρητής σπυρωμάτων. Οπότε και στον τίτλο από κάτω από το βίντεο θα γράφει και chasing dial και μετρητής σπυρωμάτων. Λοιπόν, θα το δέσω τώρα, γιατί άπαξ το δέσω θα το αφήσω δεμένο. Καταρχήν, στον άξονα μπήκε μία μπάρα, μία ασφάλεια, ούτως ώστε τα γρανάζια σε σχέση με το με την ένδειξη 1, 2, 3, 4 θα πρέπει τα γρανάζια πάντα να πέφτουν στο ίδιο σημείο. Για ποιο λόγο? Διότι αυτά τα γρανάζια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Έχουμε 27, 28 και 30. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να φτιάξω και κάποιο γρανάζι ακόμα ή να αντικαταστήσω κάποιο που δεν χρησιμοποιώ, να βάλω ένα άλλο. Λοιπόν, οπότε τα γρανάζια κάθε φορά που τα βάζουμε πρέπει πάντα να έρχονται στο σωστό σημείο. Οπότε υπάρχει αυτή η μπάρα. Αυτή την μπάρα. Τώρα αυτή η κατασκευή είναι δικιά μου πατέντα. Οι πιο πολλοί το φτιάχνουν με κουζινέτα, δηλαδή δεν το φτιάχνουν με ρουλεμάν. Εγώ επέλεξα να το φτιάξω με ρουλεμάν. Αυτό είχε βέβαια κάποια δυσκολία, όπως χρειάστηκε να κάνω αυλακιά στο ρουλεμάν. Την αυλακιά την έκανα με το πλάσμα. Χρησιμοποίησα το πλάσμα σαν λέιζερ και με απότομα και μικρά χτυπήματα μπόρεσα και έκανα εγκοπή. Στο ρουλεμάν. Λοιπόν, οπότε να το συνδέσουμε. Εδώ κοντά στην αυλακιά είναι το ένα. Το ένα βασικά θα είναι το πιο χρήσιμο, το πιο στάνταρ. Μεταξύ του μετρητή και του ρουλεμάν δεν είναι μια ροδέλα. Όλες οι ροδέλες έχουν ασφάλιο εγκοπή. Βάζουμε το ρουλεμάν. Μετά το έχουμε να βάλουμε 4 ροδέλες. Μία. Και μετά ξεκινάμε από το μικρότερο. Εδώ για να αναγνωρίζω ποιο είναι το πάνω, ποιο είναι το κάτω, είναι το σημείο το οποίο σημάδεψα. Η εγκοπή ταιριάζει σύμφωνα με το ένα δόντι, ώστε όταν εδώ θα έχουμε στο ένα θα τυχαίνουν όλα τα γρανάζια σωστά. Δηλαδή 1 με 0 θα είναι όλα τα γρανάζια σωστά. Θα διαφοροποιούνται στα υπόλοιπα. Οπότε βάζουμε το 27. Μια ροδέλα. Το 28. 28 μπαίνει από εδώ. Μια ροδέλα.
Και το 30. Τέσσερις ροδέλες. Μία. Τέσσερις. Το ρουλεμάν. Το κάτω το ρουλεμάν. Μια ροδέλα ακόμα. Ένα γκρόβερ. Το γκρόβερ αυτό μπαίνει περισσότερο επειδή είναι ελαττηριωτό. Δεν μπαίνει τόσο για να μην ξεβιδώσει, γιατί για να μην ξεβιδώσει βάζουμε το παξιμάδι ασφαλείας που δεν θα ξεβιδώσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Τώρα οι ροδέλες, επειδή έχουν όλες οι ροδέλες εγκοπή, μπορώ, γιατί πάνω η κεφαλή δεν έχει βίδα στόπ, αλλά μπορώ να πιάσω τις ροδέλες και να σφίξω το παξιμάδι. Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα αυτό που λέγαμε. Βλέπουμε εδώ τώρα ότι στο 1 έχουμε στο 1 έχουμε αυτό, αυτό και αυτό το δόντι έρχεται σε μια ευθεία, γιατί μετά διαφοροποιείται. Ας πούμε εδώ ή ακριβώς απέναντι, είναι καμία σχέση. Όμως το 1 έχουμε τα δόντια σε μία ευθεία. Άρα και στον ατέρμονα του τόρνου, στο 1 θα είναι πάντα, θα τυχαίνει πάντα στο ίδιο στο 0. Δηλαδή, διαφορετικά, αν τα απλά τα βάζαμε και τα σφίγγαμε, μπορεί να τύχαινε το 0 λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε το 1, γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιο βασικό νούμερο, να έρχεται πάντα σε όλα τα γρανάζια, στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, έσφιξε και... Εδώ μέσα, εδώ μεταξύ αυτής της πλευράς και αυτής της πλευράς υπάρχει ένα relief ώστε να μπορεί να περνάει μέσα, αλλά εδώ πέρα έχει τορνιεριστεί ακριβώς για ρουλεμάν. Και εδώ πέρα έχει υπολογιστεί να βγει το... Α, και να μην ξεχάσω τώρα πριν το βάλω, να γυαλίσω λίγο αυτό το σημείο. Γιατί μετά στον τόρνο θα πρέπει να επιλέξω που θα πάει το 0. Κλακ. Και μέσα θα μπει με ασφάλεια.
Καλή. Κοιτάζουμε εδώ στο ένα. Και τα ρουλεμάν έχουν πέσει. Συνεχίζουμε στον τόρνο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βάλω, να φτιάξω ένα σπείρωμα, π.χ. 1,5 χιλιοστό σπείρωμα ή 1,25 και να τσεκάρω αν όντως με φέρνει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, και η πρόβα generale. Εδώ. Είναι οι πρώτες δοκιμές. Λοιπόν, δεν έχω καν χαράξει εδώ. Έχω βάλει αυτό το σηματάκι με το μαρκαδόρο. Βέβαια θα το σημαδέψω. Έχω βάλει εδώ ένα σιδεράκι ίσο. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε βάλει γρανάζι. Έχουμε βάλει το 105 και το 28 ώστε να φτιάξουμε
Το 1,5 χιλιοστό. 105,28. Να φτιάξουμε 1,5 χιλιοστό σπήρωμα. Είμαι καλά, να φαίνεται καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ξεκινήσω στο ένα. Και χωρίς να σταματήσω το τόρνο καθόλου, θα πάρω όλα τα πάσα κομπλάροντας το support πάντα στο 1. Αλλά έχει σημασία και η πρώτη σειρά να περάσει στο 1. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα κουλπάκι τώρα για να βγάζουμε εύκολα το σπήρωμα, για να υπολογίζουμε εύκολα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας τρόπος είναι να μετράμε εδώ τη διαβάθμιση. Ο άλλος ο τρόπος είναι να βάλουμε στις κατάλληλες μοίρες το σαπόρτι και να το μαζεύουμε από εδώ, δηλαδή από εδώ, ξέρω εγώ, να το έχουμε πάντα στην ίδια διαβάθμιση, π.χ. στο 0 ή στο 2, και το μαζεύουμε από εκεί. Τώρα εμείς θα το κάνουμε όπως ξέρετε πώς γουστάρω εγώ να τα κάνω. Δηλαδή εκεί που κάτι έτσι συνάδελφοι που ασχολούνται με τόρνους και με τέτοια το κάνουν φουλ τεχνικό και ξέρω εγώ τι και μετράμε εκείνο και αλλάζουμε εκείνο, εμείς θα το κάνουμε χώμα ας πούμε απλό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο κόνος, χρησιμοποιώ τον κόνο για να μπορώ να βλέπω σε πόσο βαθιά πρέπει να σκάψω. Πόσο βαθιά πρέπει να είναι το επόμενο πάσο. Λοιπόν, περιμένω εδώ να μου έρθει στο ένα. Και πάμε ένα. Το κομπλάρο. Θα κάνουμε τώρα και ένα μικρό ρελίφ εδώ. Όπως βλέπετε δεν σταμάτησε. Και είμαι έτοιμος. Περιμένω να έρθω στο ένα πάλι. Και πέφτει πάντα και μέσα στο σπύρο. Λοιπόν, περιμένω να έρθω στο ένα πάλι. Έχω όλο το χρόνο.
κάνουμε και έναν έλεγχο. Έχουμε εδώ το 1,5 χιλιοστό. Κάνουμε ένα zoom. Και είναι 1,5. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνω ένα πέρασμα τώρα με zoom για να δείτε. Να μισθεί. Σπυρώματα στον τόρνο, μήπως. Άκουσα τίποτα.